Θέλαμε να μιλήσουμε για το σχολείο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον χώρο. Εδώ και χρόνια υπάρχουν σοβαρότατα και πάρα πολλά προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα που είναι σε άθλια κατάσταση. Έχουμε αναφερθεί σχετικά σε επιστολές όπως υγρασία, ρογμές και λόγω παλαιότητας του κτηρίου που είναι από το 1954, αντικατάσταση των σχαρών, αντικατάσταση των κουφωμάτων, όπου στο έγγραφο του Δήμου που σήμερα έχει έρθει γράφεται ότι έχει αντικαταστήσει τα κουφώματα, αλλά μόνο από τη μία πλευρά του σχολείου. Με αποτέλεσμα μια σειρά προβλήματα να οδηγήσουν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ, επισημένοντας την υγεία ακόμα και την ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα στο φάκελο που θα καταθέσουμε υπάρχουν αιτήματα από το 2017 μέχρι και σήμερα για τους ΣΟΒΑΔΕΣ. Οι πολλές επιστολές και η συνάντηση με τον κύριο Κυριζίδη τον Ιούνιο, οι ενέργειες της διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων δεν είχε ουσιαστικά καμία ουσιαστική, αν θέλετε, ανταπόκριση. Με εξαίρεση την αλλαγή των μπασκετών ή κάποια, ας πούμε, μπαλώματα που έγιναν. Όλα αυτά τα χρόνια, και στο έγγραφο που στείλατε, επαναλαμβάνω για τις ενέργειες του Δήμου, που καταγράφουν μέσα το τι έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την υποτυπώδη συντήρηση του σχολείου και όχι με την αναβάθμιση του. Μπορεί να είναι αληθινή και ταυτόχρονα, αλλά ταυτόχρονα και, αν θέλετε, απαράδεκτο ότι δεν υπάρχουν κονδύλια του Δήμου, ότι δεν υπήρχαν κονδύλια για να γίνουν έργα και ελπίζουν να βρεθούν σε μια επόμενη εργολαβία. Μέχρι σήμερα φάνηκε ότι ο Δήμος κινητοποιήθηκε έστω και για τα ελάχιστα μόνο μετά από επίμονη απέτησή μας να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας μόλις προχθές κάποια συνεργεία, πάλι αν θέλετε μπαλώματα για να αποφύγει, αν θέλετε, την κακή εικόνα και τις ευθύνες του. Από εδώ και πέρα, την ευθύνη για την υγεία και τη ζωή των μαθητών έχει αποκλειστικά ο Δήμος. Εμείς σαν Σύλλογος Γονέων ζητάμε άμεσα την ουσιαστική επισκευή όλων, αν θέλετε, των τραυμάτων του σχολείου, αλλά και τον ουσιαστικό εξυγχρονισμό του. Παρακολουθούμε από κοντά τις ενέργειες του Δήμου και θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι είναι δυνατόν, κάθε μέσο, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ.